ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πρόεδρος της ΕΠΣ μαζί μας, ο κύριος Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, εσένα και τους ακροατές μας. Δημήτρη, παραβρέθηκες χθες και εσύ στην συγκέντρωση που έγινε στην Αυλή του Αρχοντικού Πηχαιών. Για αυτό το εγχείρημα που πάμε να κάνουμε, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο για όσα άκουσε συνολικά χθες. Κοίταξε, Χρήστο, ο δικός μας ρόλος, ο θεσμικός που έχουμε σαν Ένωση, είναι να βοηθάμε, να φουγκραζόμαστε τα προβλήματα των σωματείων και να βοηθάμε προς την κατεύθυνση. Σωστά. Την σωστή, που είναι με ενέργειες οι οποίες είναι προς το καλό του Καστοριανού Ποδοσφαίρου. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια πρόταση από την πλευρά της Καλλιθέας για μετονομασία της ομάδος με κάποια μορφή ΑΣ Καστοριά 1980, ναι, ή κάποια αντίστοιχη μορφή. Αντίστοιχη, ναι. Έχουμε ήδη κάνει έτοιμα στην νομική υπηρεσία της ΕΒΟ και περιμένουμε την απάντηση. Στο τέλος πάλι Καστοριά θα τη λέμε, κακά τα ψέματα. Στο τέλος πάλι Καστοριά θα το λέμε. Άσχετα από την ονομασία που θα πάρει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι για το τυπικό. Στην ουσία όμως των πραγμάτων. Είναι ένα εγχείρημα εύκολο, δύσκολο? Πιστεύεις ότι πρέπει να συντρέχουν προϋποθέσεις για να πετύχει? Θεωρώ ότι είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι να τρέχουν τις εξελίξεις και όχι για μία μέρα, για ένα μήνα, για ένα χρόνο. Οι ομάδες, να σας πω, στο σύνολό τους βασίζονται σε 2, 3, 4, 5 άτομα σε κάποια χωριά, σε κάποια σωματεία που είναι πιο ανταγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, αν απομακρυνθούν τα άτομα αυτά, τα 2, 3 από τα 5 που τρέχουν τις εξελίξεις, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει και η ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε ομάδες σταματάνε τις δραστηριότητες, γιατί δεν υπάρχουν άτομα να τρέξουν τις εξελίξεις. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω μια προσπάθεια, μια παρέα παιδιών, ναι, οι οποίοι τρέχουν για 10 συναπτά έτη τα της ομάδας της Καλλιθέας. Ναι. Έχουν όρεξη, έχουν διάθεση, θα διευρύνουν το ΔΣ σε 15 μελές. Με εκπροσώπους και από τους παλεμάχους και από μπράβο, εσάς. Με εκπροσώπους και από τους παλεμάχους και από την αυτοδιοίκηση. Και από παλιούς διοικούντες. Και όποιος θέλει να πλησιώσει το εγχείρημα αυτό είναι δεκτός. Οπότε γίνεται μια τέτοια προσπάθεια που θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και τη στηρίζουμε σαν Ένωση. Στηρίζεται λοιπόν αυτή την κίνηση. Άλλος δρόμος για να ξαναδούμε λίγο ψηλότερα την Καστοριά υπάρχει, Τάκη? Κακά τα ψέματα, Χρήστο, τα τελευταία 10-12 χρόνια βλέπουμε, είμαστε θεατές του ίδιου έργου. Ναι. Δεν υπάρχει μια κατάσταση μια ομάδος η οποία να ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, ναι, έτσι ώστε να γίνει, να είναι κίνητρο και για τα παιδιά του τοπικού. Ή βάση για κάτι ψηλότερα. Τα τελευταία 10-12 χρόνια, αν έχει δει, ό,τι γίνεται και ο ποδοσφαιριστής φεύγει από τον ομό Καστοριάς, φεύγει μέσω των παιχνιδιών των ενωσιακών. Ναι. Δεν έχει φύγει κανένας από σωματείο, από ομάδα, τον οποίο τον είδανε παρακάτω και να μπορέσει να κάνει το βήμα το παραπάνω. Οπότε θα είναι καλό να σταθεροποιηθεί μια ομάδα, έστω στη ΓΑΜΑ Εθνική αρχικά, ναι, να έχουν κίνητρο τα παιδιά του τοπικού, οπότε να ανέβει και το επίπεδο. Αυτό που έγινε πέρσι, Τάκη, δηλαδή, υπήρξαν σωματεία που βοήθησαν την Καλλιθέα με παίκτες ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα στο οποίο αγωνιζόταν. Εν πάση περιπτώσει, Θεός να το κάνει πρωτάθλημα έτσι πως έγινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κοιτάμε είναι η κίνηση που έγινε από τα σωματεία. Ναι, ήταν μια σωστή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Δώσανε τα σωματεία ό,τι καλύτερο υλικό είχαν στην ομάδα της Καλλιθέας. Αλλά ήταν ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, όπως είπες και εσύ. Ήταν πρωτάθλημα ενός γύρου. Ναι. Είχε την ατυχία η ομάδα της Καλλιθέας να χτυπηθεί πάλι από τον κορονοϊό. Οπότε υπήρξαν διάφορα τέτοια προβλήματα που δεν κατάφερε τελικά να πετύχει το στόχο που ήταν ο στόχος, το να σωθεί η ομάδα. Προς το τέλος έκανε κούρσα πρωταθλητισμού ουσιαστικά. Ναι. Την περσινή τη χρονιά υπήρχε όμως και η ιδιαιτερότητα ότι ήταν σε μεγαλύτερη κατηγορία η Καλλιθέα. Οπότε πιο εύκολα δίνανε οι ομάδες κάποιον ποδοσφαιριστή τους να βοηθήσει την Καλλιθέα. Φέτος είναι το δύσκολο ότι θα είσαι στην ίδια κατηγορία. Βέβαια,
εμείς στόχος και σκοπός και της ομάδας της Καλλιθέας με την ονομασία που θα υπάρξει δεν είναι να αποδυναμωθούν όλες οι ομάδες οι υπόλοιπες. Το θέμα θα είναι να ενισχυθούν και οι υπόλοιπες, να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μέσα από το πρωτάθλημα αυτό, όποιος καταφέρει και τερματίσει πρώτος, να διεκδικεί στην άνοδο στην Γάμα Εθνική, γιατί θα είναι δύσκολο από την νέα σεζόν. Άρα, ξεκαθαρίζεις, πρόεδρε, από τώρα ότι δεν θα υπάρξει κάποιο είδους εύνοια αν παίξει τελικά, γιατί είναι και ένα θέμα αυτό που θα παίξει η νέα ομάδα. Αν θα παίξει τοπικό ή αν θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε η Καλλιθέα. Όχι, όχι, τοπικό θα παίξει. Κανονικά τοπικό δεν θα υπάρχει, παίξει. Δηλαδή, είναι η Καλλιθέα, η Βουδάκη. Άφησε κάτι να εννοηθεί ο κ. Δρύμος, γι' αυτό το λέω. Άρα θα παίξει τοπικό. Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σας λέω ότι έχει ήδη βγει η προκήρυξη ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Οπότε, αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, θεωρώ, ναι, για την πόλη εδώ, για τον νομό, είναι λίγο δύσκολο να πλαισιωθεί η ομάδα της Καστοριάς που θα προκύψει με παίκτες από το τοπικό άλλους, γιατί θα αποδυναμωθούν και οι άλλες ομάδες. Και εμείς θέλουμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, θέλουμε ένα πρωτάθλημα δυνατό, το οποίο αυτό θα ωφελέσει και την ομάδα με την καινούργια ονομασία. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίζει σήμερα δια του Πρόεδρου ότι δεν μπορεί να υπάρξει εύνοια σε αυτή την ομάδα. Θα παίξουμε. Όχι, δεν υπάρχει. Υπήρξε και ερώτημα χθες, αν θέλετε να σας πω, στην συγκέντρωση. Υπήρξε από παράγοντα σωματείου. Τι βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε εμείς στα σωματεία? Δηλαδή, ναι, θα πρέπει όταν θα έρθετε να παίξετε μαζί μας, θα πρέπει εμείς να καθίσουμε να χάσουμε? Ναι. Η απάντηση ήταν βεβαίως όχι. Σας λέω, το θετικό και το καλό θα είναι να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να μην αποδυναμωθούν οι άλλες ομάδες. Γιατί αν δεν είναι ανταγωνιστικό, όταν στο τέλος του πρωταθλήματος του τοπικού θα καλεστεί η ομάδα να πάει να παίξει το αγώνα παράδειγμα, γιατί όπως σας είπα, η καινούργια προκήρυξη προβλέπει δεν θα βγαίνουν όλες οι ομάδες που θα τερματίζουν πρώτες σε κάθε ένωση. Θα γίνεται μπαράζ και από τις τέσσερις ομάδες θα βγαίνουν οι δύο. Θα γίνουν οι δύο. Ή 7-8, πώς θα γίνουν οι όμιλοι, θα βγαίνουν. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Έτσι. Και πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα. Οπότε σας λέω το ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να αποδυναμωθούν οι άλλες ομάδες. Πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μέσα από τον ανταγωνισμό θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και η καινούργια ομάδα. Στο Β' τοπικό υπάρχει μια ομάδα με το όνομα Καστοριά σήμερα. Ο φίλος σας ο Παναγιώτης, τι πρέπει να γίνει με αυτή την περίπτωση, κατά τη γνώμη σας? Ξέρω ότι συνεχίζει κανονικά. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο η μία ομάδα ανταγωνίζει την άλλη. Στην Κοζάνη, ας πούμε, υπάρχει ΑΕ Κοζάνης, ΑΟ Κοζάνης, Πόντι Κοζάνης. Άρα πρέπει να συνεχίσει κανονικά, πιστεύετε, η ομάδα αυτή? Πρέπει να συνεχίσει κανονικά και αυτή. Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Υπάρχει χώρος και για όλους. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μπορεί να νεωθούν και εκεί οι δυνάμεις στο νέο εγχείρημα. Υπάρχει αυτό, ας πούμε, σαν ιδέα. Σας λέω, υπάρχει χρόνος για όλους. Δεν είναι χώρος για όλους. Δεν υπάρχει. Δεν απομονώνεται κανένας. Μία κίνηση δεν αναιρεί και δεν διαγράφει την άλλη. Τώρα, με αυτή την κίνηση πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναζωπηρώσουμε και πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου για μια ομάδα όπως μπορεί να την ρευτεί ή να την σκεφτεί από παλιά? Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας, το ξέρουμε όλοι, αλλά χρειαζόμαστε ειδικά τέτοιες περιόδους και διεξόδους. Είναι λοιπόν μέσα στις συγκυρίες αυτές που τραβάμε τα ζόρια όλοι αυτό μια ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε ξανά σε ένα βάθος χρόνου μια ομάδα κάπου ψηλά να την καμαρώνουμε? Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την πανδημία που υπήρξε. Χάσαμε δύο περιόδους αγωνιστικές. Έχει αναθεωρήσει ο κόσμος πολλά από αυτά που πίστευε. Νομίζω έχει εκτιμήσει περισσότερο το θέμα της υγείας και της ζωής από άλλα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, η ζωή έχει συνέχεια. Πρέπει κάποια πράγματα να συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι. Γιατί και το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο έχει αρκετά ωφέλη και για την νεολαία αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Το ανησυχητικό που βλέπω εγώ είναι ότι πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε πάλι όλα τα παιδιά στα γήπεδα. Και τα παιδιά, όταν λέω, εννοώ και τα μικρά τα παιδιά και τα μεγάλα. Ναι. Έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες ομάδων. Το ότι είναι δύσκολα είναι έτσι όπως το λέτε. Ποτέ δεν ήταν εύκολα, απλώς τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα λόγω και της πανδημίας. Νομίζω πως, εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική που το λέμε, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν όλη αυτή την διαδικασία να φτάσει μέχρι το τέλος. Θα περιμένουμε το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει. Ξεκινάει, κύριε Τρενταφύλλου? Θα έχουμε, να σας πω, αφού είμαστε στον αέρα και μας δίνετε η ευκαιρία, θα έχουμε την τακτική γενική συνέλευση των σωματείων της Ένωσης την ερχόμενη Δευτέρα, την μεθεπόμενη μάλλον Δευτέρα, 26 του μήνα. Ναι. Εκεί θα πάρουμε και κάποιες αποφάσεις, θα συζητήσουμε τα σωματεία,
θα δούμε πώς θα οργανώσουμε τα νέα πρωταθλήματα. Θα γίνει εκτός από τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό, θα γίνει μια συζήτηση στη συνάντηση αυτή. Μάλιστα. Με όλα τα σωματεία. Δεν θα απορρίψουμε κανένα σωματείο, άσχετα αν είναι στο Μητρό εγγεγραμμένο ή όχι. Θα τα καλέσουμε όλα τα σωματεία. Θα ανταλλάξουμε απόψεις. Θα κάνουμε τον σχεδιασμό για την καινούργια περίοδο του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, μάλλον 26 Ιουλίου. Πάντως, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι τα τοπικά πρωταθλήματα θα γίνουν κανονικά από Σεπτέμβριο, έτσι. Κανονικά θα ξεκινήσουμε. Α. Δεν ξέρουμε τώρα με ποια πρωτόκολλα. Θεωρώ το πιο σίγουρο. Θεωρώ ότι θα παίξουμε μάλλον με εμβολιασμένους. Θα παίξουμε με εμβολιασμένους. Υπάρχει περίπτωση, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ, δεν είπα ότι υπάρχει κάποιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, γιατί δεν είναι τα πρωτοθήματα. Όχι, αλλά βλέπετε να πηγαίνει εκεί η δουλειά. Καθημερινά βλέπουμε ότι αλλάζουν πράγματα, οπότε βλέπουμε προς τα εκεί το βλέπω, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί ότι τα γήπεδα θα ανοίξουν για το 80% του κούβου της χωρητικότητας μόνο με εμβολιασμένους. Μόνο με εμβολιασμένους, μάλιστα. Οπότε θα δούμε τι πρωτόκολλο υγείας θα προκύψει και θα το ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Πάντως γεγονός είναι ότι θα τα ξαναδούμε τις ομάδες στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρσι κακά τα ψέματα, κύριε Τερδαφύλλο, αυτό το πράγμα, χωρίς καν αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα ήταν. Έτσι, μας έλειψε πολύ η αλήθεια είναι. Και μακάρι, σου λέω και πάλι, να πάει καλά η προσπάθεια αυτή που κάνουν τα παιδιά της Καλυθέας. Μακάρι όλα τα σωματεία που δηλώσαν πέρυσι συμμετοχή να ξαναδηλώσουν πάλι και φέτος, να μην έχουμε απώλειες. Γιατί σας είπα ότι πρέπει το πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσει να δυναμώσει και η ομάδα της Καλυθέας μέσα από τον ανταγωνισμό, για να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο μέσα από τα παράζει στη γάμα κατηγορία, να σταθεροποιηθεί στη γάμα κατηγορία, να αποκτήσουν κίνητρο τα παιδιά του κινητού, του τοπικού, οπότε να μπορέσουμε κάποια στιγμή με τη σταθεροποίηση που θα γίνει να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω σε παραπάνω κατηγορία. Πολύ ωραία. Και να φέρουμε και τον κόσμο στα γήπεδα. Ξανά που γιατί, είναι ζητούμενο. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί τα τελευταία 10-12 χρόνια να προσφέρει για την ομάδα και να μην βλέπει αποτέλεσμα. Θα γίνει μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση το να προσφέρει, να δείξει κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να ανακοινήσει πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τερδαφύλλο, εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα τα ξαναπούμε μετά τις 26, μετά τη γενική σας συνέλευση, λοιπόν, για τις αποφάσεις που θα πάρετε. Ανανεώνουμε καλά, για τότε το ροδεύγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.